αφεντικά, χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη, χωρίς αφεντικά. Δύο αλληλεγγύη όλων των εργατών, πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Δύο αλληλεγγύη όλων των εργατών, πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Νόμος είναι το δίκιο του εργατή, του απεργού, του ανεργού και του μεταναστή. Μία προσπάθεια των εργατών που αυτό το διάστημα βρίσκονται σε καταλήψεις στους χώρους τους, παλεύοντας για το δικαίωμα στη δουλειά με αξιοπρέπεια. Μια προσπάθεια να δώσουν ένα μήνυμα σε όλη την εργατική τάξη της χώρας, να σηκώσει κεφάλι, να διεκδικήσει τη ζωή της, να παλέψει για να μπορέσει να ζήσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε όλοι με την πολιτική κατάσταση που έχουμε. Η εργατική τάξη πρέπει να διεκδικήσει τη ζωή της και να παλέψει να την... Αναγνώστου Μάκης, εργαζόμενος στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ. Οργανώσαμε αυτό το καραβάνι για να αντισταθούμε σε όλες τις κλήσεις που έχουν έρθει και αυτό που ζητάμε είναι το εργοστάσιο να λειτουργήσει πλέον κάτω από εργατικό έλεγχο και παραγωγή και αυτοδιεύθυνση μέσα από τη συνέλευση των εργαζομένων. Αυτά όλα έχουν βγει από αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και όχι δοσμένα από κάπου προς τα πάνω. Γι' αυτό είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσει ο καραβάνι στο Υπουργείο, που εκεί έτσι κι αλλιώς είπαμε σε προηγούμενο υπουργό ότι εμείς δεν αντέχουμε. Μπαίνουμε στο εργοστάσιο και λειτουργούμε γιατί δεν έχουμε να φάμε. Αυτό το κάναμε πριν 2 χρόνια. Αλλά 2 χρόνια τώρα δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύσεις στο πρόβλημα. Τώρα κατεβαίνουμε εμείς να επιβάλλουμε τη δικιά μας λύση και να πάρουμε την άδεια να ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη και να αρχίσουμε να παράγουμε κανονικά πλέον. Ως πνεύμα έτσι είναι μαζί μας αγωνιστικό ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της αγωνιζόμενης ΕΡΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Καθώς η ΕΡΤ3 δεν αποτελεί ένα αυτόνομο κομμάτι, είναι ένα απόσπαστο μέρος του ενιαίου οργανισμού, ότι η ΕΡΤ3 θέλει να αυτονομηθεί από την πολιτική ΕΡΤ και να κάνει τα δικά της. Μπορεί να πίστευτε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το καραβάνι το οποίο κάνει αυτόν τον αγώνα για τη ΒΙΟΜΕ και για την ΕΡΤ. Για τους απολιώμενους όπως έγινε με αυτή την απαράδεκτη κίνηση που έκανε στην κυβέρνηση τότε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ο αγώνας των εργαζομένων, όποιος και να είναι η κυβέρνηση, όπως το λέω και πριν τις εκλογές και το λέω πάντα, πρέπει να είναι πάντα να διεκδικεί, όχι μόνο να διαμαρτύρεται, να διεκδικεί. Γιατί οι μεγαλύτεροι συνδικαλιστές που υπάρχουν, οι πιο δυνατοί, είναι οι τραπεζίτες και οι μεγαλοβιομήχανοι. Αυτοί για να μην χάσουν ένα σέρτς από τα κέρδη τους. Βλέπουμε τι έχουν επιβάλει μνημόνια, καταστρέφουν ζωές και στο βωμό του κέρδους δεν καταλαβαίνουν να το πω έτσι απλά να μας καταλάβουν και έχουν τίποτα. Άρα λοιπόν εμείς το μόνο που έχουμε είναι ο αγώνας μας, να πιέζουμε την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση είναι, και αυτή η κυβέρνηση που συνέβη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν δεν την πιέσουν οι εργαζόμενοι και οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικροί, την πιέζουν όπως είναι πάρα πολύ καλά πάλι οι τραπεζίτες, και οι γνωστοί, οι άγνωστοι, όπου θέλουν να διεκδικούν πάντα οι τοκογλύφοι, τα κέρδη τους απέναντι σε όλους εμάς.